Αυτό ήταν το χαλάσι. Και αυτό είναι λιωμένο. Έχουν περάσει 3 ώρες από εκεί την ώρα. Κοίτα, ρόγα, εδώ. Ορίστε το χαλάσι. Ορίστε. Καταστροφή. Ορίστε. Ορίστε. Κάτω. Ορίστε. Μιλάμε για καταστροφή. Και αυτό έχουν περάσει τώρα γύρω στις 3-3,5 ώρες. Ρόγα αυτή, έτσι. Ναι. Ήτανε το χαλάζι σαν το αμύγδαλο. Αλλά είναι με γωνίες, δεν είναι το φυσιολογικό. Δηλαδή το χαλάζι αυτό που έρνει συνήθως. Ναι. Είναι το χαλάζι με όλο παραμορφωμένο. Δηλαδή με... Κοίτα πώς είναι. Ναι, τεράστιο. 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 Αυτό έχει μείνει το 1/10. Και έχει πόση ώρα τώρα? Είναι 3,5 ώρες. Πάρε ένα πλάνο εδώ. Ναι. Κοίταξε αυτό το σταφύλι τώρα. Ορίστε. Κόπηκε. Ορίστε. Να, εδώ. Ορίστε. Έπεσε. Ορίστε. Πάει αυτό το. Ναι. Το γαλάζι. Ναι, έλα. Αυτά είναι όλα κομμένα τα σταφύλια. Να το. Ναι. Να το. Κοίτα ρόγα ρε, και τόση ώρα. Είναι όλα τα σταφύλια κομμένα. Κοίτα. Ναι. Κοίτα εδώ ρε. Ναι. Τόση ώρα και δεν έχει λιώσει, το βλέπεις. Ναι. Έχουμε πάθει ολική καταστροφή. Από ό,τι βλέπεις εδώ, ορίστε τα αποτελέσματα, τα σταφύλια. Το χαλάζι ήταν σαν ένα βερίκοκο. Για πες μας εδώ πότε έριξε, πότε ξεκίνησε να ρίξει. Ξεκίνησε 3,5-4 ώρα το απόγευμα. Επί μία ώρα έριχνε σαν καρύδια το χαλάζι. Λοιπόν, ορίστε και τα αποτελέσματα, ορίστε τα σταφύλια, ορίστε το φυτό. Ορίστε. Θράκα τα σταφύλια κάτω. Αυτό είναι σαν να το έχει κορποκόψει. Λοιπόν, τα σταφύλια, η ζημιά είναι έντονη, είναι πάρα πολύ έντονη η ζημιά. Κομμένα όλα τα σταφύλια. Μιλάμε για ολική καταστροφή εδώ. Ολική καταστροφή. Βλέπεις, είναι κομμένα όλα. Και ό,τι έχει μείνει επάνω είναι όλο τραυματισμένα. Με αποτέλεσμα, ορίστε, να το, ορίστε. Μόλις το τραβάς αυτό, είναι τραυματισμένο και κόβεται. Κόπηκε. Ορίστε, γύρω την κάμερα σε παρακαλώ εδώ για να το... Ορίστε, έπεσε. Ορίστε, πάει. Έπεσε, μόλις περάσει η τουρμπίνα για να ραντίσεις, ό,τι έχει μείνει απάνω θα το κόψει. Ορίστε, εδώ. Να το. Για να φανεί. Ορίστε. Πάει. Ορίστε. Για να κόψει αυτή την κάμερα, είναι χοντρό το χαλάζι. Ορίστε. Πάει, κόπηκε. Είναι χοντρό το χαλάζι. Ναι. Τα διέλυσε, δεν άφησε τίποτα. Ορίστε. Χαλάζι. Εδώ έκοψε βλαστάρια, εδώ κοίτα. Φύλλα, κοίτα. Κοίτα κάτω. Μιλάμε για ολική καταστροφή. Αυτό δεν συνέρχεται με τίποτα. Ό,τι και να του κάνεις τώρα, είναι τόσο πολύ τραυματισμένα που δεν γίνεται τίποτα. Πάει παραγωγή. Το δικό σου αυτό πόσο στρέμματα είναι περίπου εδώ? Αυτό είναι 13 στρέμματα. Δεν έχει μείνει τίποτα, έτσι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ορίστε. Το μόλις το άγγιξα. Φαντάσου να περάσει η τουρμπίνα να το άφησε. Εδώ έχει πάει τα βλαστάρια. Να τα. Κύριε. Είναι μεγάλη καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή ό,τι σταφύλι έχει μείνει απάνω είναι τραυματισμένο. Δεν ξέρουμε και ακόμα και οι βέργες. Και οι βέργες είναι τραυματισμένες που για τον επόμενο χρόνο αν θα μας δώσουν παραγωγή. Να κοιτάμε θα πάρουμε φέτος, λοιπόν, ας του χρόνου. Ναι, γιατί βέβαια δεν ξέρουμε θα δώσει. Ναι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, δηλαδή ακόμα και στο κλίμα, ακόμα και στην βέργα, παντού έχουμε πρόβλημα. Εδώ αλλά σαν παραγωγή είναι ολική. Αυτό φαίνεται, ορίστε, να τα σταφύλια είναι αυτά εδώ. Είναι κομμένα όλα. Δεν είναι ότι τραυματισμένα και κομμένα. Και εστιάστηκε σε αυτήν την περιοχή όλη. Η περιοχή εδώ λέγεται Τριανταφυλιά. Και είναι το επίκεντρο. Και είναι το επίκεντρο εδώ. Για να πούμε το χωριό εδώ. Καλέτζι. Εδώ το χωριό είναι το Καλέτζι. Το Καλέτζι. Λοιπόν, η περιοχή που έχει ρίξει το χαλάζι είναι βέβαια μεγάλη περιοχή. Αλλά εδώ που βρισκόμαστε τώρα είμαστε στην περιοχή Τριανταφυλιά. Εδώ έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Μπορεί και δίπλα και στην άλλη περιοχή να έχει κάνει ζημιά, αλλά εδώ ήταν το επίκεντρο. Πάντως έχει γίνει πολύ έχει μεγάλη γίνει ζημιά. Είναι μεγάλη η έκταση της ζημιάς. Ναι. Και θα πρέπει να έρθουν να κάνουν εκτίμηση τώρα που είναι νωρίς και φαίνεται, γιατί άμα πετάξει ένα βλασταράκι ή αλλάξει η φυσιογνωμία του χτήματος, δεν θα φαίνεται τίποτα. Και στην ουσία έχουμε πάθει ζημιά 100%. Το βλέπουμε εδώ, αλλά ο ΕΛΓΑ όπως συνήθως λοιπόν, εμείς όμως πληρώνουμε. Δεν του νοιάζει. Εμείς πληρώνουμε τον ΕΛΓΑ. Θα πρέπει όμως και ο ΕΛΓΑ να σταθεί δίπλα μας. Και οι αγρότες της Νεμέας πληρώνανε και πληρώνουνε. Αλλά τελικά δεν πήγε ποτέ ο ΕΛΓΑ. Ορίστε. Πάει, τελείωσε αυτό το σταφύλι. Τελείωσε, καθάρισε. Ό,τι έχει μείνει απάνω, μόλις περάσει η τουρμπίνα να ραντίζει, θα κοπεί, θα πέσει κάτω. Ολική καταστροφή. 20 στρέμματα χτήμα. Καταστροφή. Τα έξοδα. 20.000 έξοδα μόνο τα φάρμακα. Πώς θα βγουν πέρα αυτά, τα νερά. Από τους παδοβούνι φέρουμε νερά. Ρδές, ρεύματα, 6.000 ευρώ ΔΕΗ. Τώρα πληρώσα. Αυτά τα έξοδα πώς θα βγουν. Ποιος θα τα δει.
Αυτά να τα δει η κυβέρνηση, έτσι. Ποιος θα τα δει, κανένας θα έρθει να τα δει. Να δει και όλους εσάς νέους αγρότες. Ποιος θα τα δει. Που τραβάτε αυτά. Κοίτα. Θα έρθουν μετά από ένα-δύο μήνες, τι θα δουν. Τίποτα. Περιμένετε και εσείς τώρα, παρακαλέτε να είναι κάποιος εκτιμητής. Πρέπει να έρθει άμεσα ο εκτιμητής. Να δει. Αυτά εδώ. Να τα δει τώρα. Όχι όταν θα ξεραθούν. Τώρα, αυτή τη στιγμή να μπει μέσα να δει. Τα προβλήματα που έχει το χτήμα. Και όλων των ανθρώπων εδώ. Γιατί είναι ολική καταστροφή για όλους τους ανθρώπους εδώ. Πρέπει να είναι πάρα πολλά. Πόσα είναι τα στρέμματα περίπου εδώ. Είναι πάρα πολλά. Κατά τη γνώμη σας. Είναι πολλά τα στρέμματα εδώ της περιοχής. 500-600 στρέμματα εδώ πέρα. Μόνο αυτή η περιοχή.